Σήμερα το πρωί, λοιπόν, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Κατασκήνωσης Τσαφτσούφ. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η κατασκήνωση Τσαφτσούφ, γνωστή σε όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια, την οποία και εκπροσωπείτε, είναι μια κατασκήνωση για την οποία δίνουμε ένα εξαιρετικό δώρο αυτή την περίοδο από το Λίμπερο, όμως δεν θα ήθελα να σταθούμε εκεί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας γενικότερα από τα ωφέλη της κατασκήνωσης, γιατί ξέρετε μας ακούνε πολλοί γονείς αυτή την ώρα και ίσως αναρωτιούνται γιατί πρέπει να στείλω το παιδί μου κατασκήνωση το καλοκαίρι. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη? Είναι πολύ σημαντικό. Η κατασκήνωση είναι ένας θεσμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικός θεσμός, γιατί πραγματικά δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κοινωνικοποιούνται πέρα από το σχολείο, να έρθουν σε επαφή με τη φύση, σε αναστροφή με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας, να ανεξαρτοποιούνται, να αποκτούν πολλές δεξιότητες σε σχέση με τον αθλητισμό, τις τέχνες. Πιστεύω ως τα παιδιά και οι γονείς, οποιαδήποτε κατασκήνωση και αν επιλέξουν να πάνε, είναι σημαντικό και είναι ευγνώμων να υπάρχει ένα τέτοιο θεσμός που στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από πολλές χώρες της Ευρώπης έρθει. Αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σας, ειδικά νομίζω στο πλαίσιο που κινούμαστε τους τελευταίους 14 μήνες και τα παιδιά δυστυχώς, όπως και όλοι μας άλλωστε, έχουν απομονωθεί, ακόμα και τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση, οπότε δεν έχουν χρόνο και τρόπο να βρεθούν με τους συνομιλίκους τους. Επομένως, η κατασκήνωση είναι ο χώρος που θα μπορέσουν να βρεθούν με άλλα παιδιά. Υπάρχουν όμως κίνδυνοι και αναφέρομαι ακόμα και στο θέμα της πανδημίας, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε να δείτε, όπως το είπατε, είναι πολύ σωστό. Εδώ, στην περίοδο της πανδημίας, τα παιδιά είναι εξαιρετικά πιεσμένα και γενικά όλα τα νοικοκυριά και όλα τα σπίτια. Και οι γονείς είναι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα με την τηλεκπαίδευση ή με τις εναλλαγές του κλειστού ή ανοιχτού σχολείου. Είναι πραγματικά μία διέξοδος αυτές οι 15 μέρες της κατασκήνωσης. Τα παιδιά θα αποσυμπιεστούν πραγματικά και συναισθηματικά. Θα αποκτήσουν ξανά καινούργιες κοινωνικές δεξιότητες. Θα έρθουν σε επαφή με τη φύση, τη θάλασσα, το υγρό στοιχείο. Θα συνομιλήσουν ξανά και θα συνεπάρξουν με φίλους τους. Όντως, στην περίοδο της πανδημίας, όλες οι κατασκηνώσεις ακολουθούμε συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν δοθεί από την πολιτεία. Πέρσι τα πήγαμε εξαιρετικά σε όλη την Ελλάδα. Γενικά, σκεφτείτε ότι η κατασκήνωση είναι μια κλειστή δομή από τη στιγμή που μπαίνουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και τα παιδιά. Δεν μπορεί να βγει κανένας ούτε να μπει, δεν υπάρχουν επισκέψεις δηλαδή. Που σημαίνει ότι πραγματικά λειτουργεί ως μια κλειστή δομή και έτσι ενισχύεται κατά κάποιο τρόπο η ασφάλεια. Σύντομο γεγονός ότι από τον νόμο στην κατασκήνωση μέσα ζει το ιατρικό προσωπικό. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές. Φανταστείτε ότι είναι το σπίτι μας και δίπλα ακριβώς μέσα στο σπίτι μας, σε ένα ακόμα δωμάτιο, υπάρχει ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό. Οτιδήποτε χρειαστούμε είναι πάντα δίπλα μας, 24 ώρες, 24 ώρες. Είναι πολύ πιο ασφαλές από ένα οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Επίσης, όλα τα πρωτόκολλα ρυθμίζουν και το πώς διαμένουμε. Υπάρχουν σαφώς σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές λιγότερες θέσεις, έτσι ώστε και οι χώροι διαμονής να είναι μικρότερη σε αριθμό. Πάνω σε αυτό μπορείτε να μας φέρετε ένα παράδειγμα, δηλαδή... Φανταστείτε ότι κάποια σπιτάκια, τώρα δεν μιλάω για τη δικιά μας την κατασκήνωση, όλη την κατασκήνωση μπορούν να συνυπάρξουν μέχρι 10, 12, 14 παιδιά. Στην περίοδο της πανδημίας τα πρωτόκολλα μας ρυθμίσαν ουσιαστικά να ζούμε με 7, 8 παιδιά, δηλαδή μειώνεται λίγο ο αριθμός. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι πραγματικά με οποιαδήποτε κρούσμα υπάρξει μέσα στην κατασκήνωση είναι πολύ, πολύ πιο εύκολη η εχνηλάτηση, γιατί τα παιδιά
έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένες ομάδες. Ούτως ή άλλως η κατασκήνωση χωρίζεται σε ομάδες, δηλαδή ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Επομένως, αν γίνει, υπάρξει κάποιο κρούσμα, είναι πολύ πιο εύκολη η θηλάτηση. Συν το γεγονός ότι μέχρι τώρα επιστημονικά, τουλάχιστον από αυτό που ακούμε κι εμείς, τα παιδάκια είναι η πληθυσμιακή ομάδα που δεν νοσεί. Αν νοσεί, το περνάει σε σχέση με τον κορονοϊό, το περνάει πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο και μου ακούγεται απολύτως ενδιαφέρον και ασφαλής όλο αυτό που λέτε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είχα σκεφτεί ακριβώς αυτή την παράμετρο ότι δίπλα στο σπίτι μου έχω και ένα γιατρό, όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή, στις κατασκηνώσεις. Που μπαίνουμε από πριν, γιατί εργαζόμαστε ολόκληρο το καλοκαίρι. Τουλάχιστον πέρσι κάναμε το τεστ, μπήκαμε μέσα και παραμείναμε μέσα μέχρι και το Σεπτέμβριο για 3 μήνες. Επομένως, δεν ερχόμαστε σε επαφή, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που αφορούν τους προμηθευτές, πώς μπαίνουν, πώς βγαίνουν κτλ. Τώρα κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι λύσατε τις απορίες των μπαμπάδων και των μαμάδων που μας ακούνε, γιατί σίγουρα θα αναρωτιόντουσαν αν όλα αυτά θα ήταν εύκολα για φέτος το καλοκαίρι, για να στείλουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα και ως πατέρας δύο πολύ μικρών παιδιών, 6 και 8 χρονών. Η κατασκήνωση είναι πραγματικά μία διέξοδος, τουλάχιστον και κυρίως για αυτή την περίοδο που ζουν τα παιδιά μας, που είναι πάρα μα πάρα πολύ πιεσμένα. Αρκεί να εμπιστευτούν οι γονείς τις κατασκηνώσεις, όλες οι κατασκηνώσεις έχουν πολύ θετικά πλεονεκτήματα, να μας εμπιστευτούν. Για να αφήσουν τα παιδιά και να ξεκουραστούν και οι ίδιοι γονείς. Γιατί και οι γονείς είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι γονείς πραγματικά περνάνε πολύ δύσκολα αυτές την περίοδο με την εκπαίδευση και την εργασία τους. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους. Και η κατασκήνωση ίσως μπορεί να είναι μια διέξοδος. Πόσο δίκιο έχετε και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι οι ακροατές μας. Ακόμη και αυτές οι 15 μέρες μακριά ο ένας από τον άλλον, μόνο καλό θα κάνουν. Έτσι, ειδικά δε στα παιδιά που θα βρεθούν με συνομιλίκους τους. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τις κατασκηνώσεις Τσαφτσούφ. Όλη αυτή την εβδομάδα ένας πολύ σπουδαίος, πολύ μεγάλος διαγωνισμός εδώ από το Λίμπερο και από την εκπομπή μας Πρωινό για Δύο. 3 θέσεις για τα παιδιά, τα τυχερά, και για το Ορφάνι Καβάλας, αλλά και για τη νέα κατασκήνωση Τσαφτσούφ, για τη νέα δομή Τσαφτσούφ Express στο Μαρμάρα. Πείτε μας δύο λόγια. Κοιτάξτε, η δικιά μας εταιρεία του χρόνου θα κλείσει τα 30 χρόνια παρουσία στο συγκεκριμένο κλάδο. Δηλαδή για 30 χρόνια είμαστε μια παιδική κατασκήνωση. Βρισκόμαστε στην Τούζλα για πολλά χρόνια, μετά την Ασποβάλτα, στο παραλία Ορφανίου. Και έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά. Δηλαδή ο αριθμός των παιδιών που έχουν περάσει από αυτή την κατασκήνωση είναι πραγματικά αμέτρητος. Και είναι το γεγονός ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί πλέον οι εργαζόμενοι μας, οι ομαδάρχες μας ή τα παιδιά μας έχουν τόσο μεγαλώσει που στέλνουν τα παιδιά τους. Υπάρχει αυτή και είναι πολύ συγκινητικό. Επίσης, εδώ και 4-5 χρόνια οργανώνουμε και συντονίζουμε, επειδή υπήρξε έτσι πολύ μεγάλη ζήτηση για την κατασκήνωση, οργανώνουμε και μια κατασκήνωση στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, πολύ πιο μικρούλα από τη δική μας. Είναι στην ακτή Λαγόμαντρας. Και μπορεί οι γονείς να επιλέξουν είτε στη δική μας την κατασκήνωση στο Ορφάνι Καβάλας, είτε στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 1 ώρα και λίγο 1 ώρα και κάτι στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη τα παιδιά θα περάσουν εξαιρετικές διακοπές. Εξαιρετικές διακοπές θα περάσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα μας, κύριε Γεωργιάδη. Νομίζω ότι λύσατε όλες τις απορίες και ήταν ένα έναυσμα για τους γονείς που ακούνε να πάρουν απόφαση ότι τα παιδάκια τους θα πρέπει να πάνε στην κατασκήνωση φέτος το καλοκαίρι για να περάσουν πολύ, πολύ ωραίες διακοπές. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που μου δίνεται αυτή την ευκαιρία και να δώσουμε αυτές τις θέσεις παιδιά. Υπάρχει επίσης, θα ήθελα να πω και τους γονείς, ότι υπάρχει εδώ και τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα μέσα από τον ΟΑΕΔ, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν χρήση και να έρθουν δωρεάν για τις 15 μέρες. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό της κοινωνίας, με την έννοια ότι άνεργοι γονείς ή γονείς χαμηλό μισθή κάτω από 28.000 ευρώ μπορούν να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ
και να επιδοτηθούν για αυτή τη θέση των παιδιών. Είναι εντελώς δωρεάν και είναι εξαιρετική ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, πέρα από το δώρο που δίνει ο Λίμπερο, να και κάτι ακόμα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, έτσι, και μέσα συνήθως, από τον ΟΕΔ. Και συνήθως η ζήτηση είναι λιγότερη από την προσφορά του θέσεων του ΑΕΔ. Δηλαδή, ενώ ο ΑΕΔ προσφέρει 80-90.000 θέσεις σε όλη την Ελλάδα, η ζήτηση είναι που σημαίνει ότι έχουν πολλές πιθανότητες οι γονείς να κάνουν αίτηση να πάρουν μια τέτοια δωρεάν θέση. Εξαιρετικά. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτή την πολύ καλή πρόταση. Για όσους από τους γονείς δυσκολεύονται οικονομικά, τότε μέσω του ΕΕΔ μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση Τσαφτσούφ εντελώς δωρεάν. Δωρεάν, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.